Εμένα είμαι ο Δημήτρης Δημογιάννης, εκπρόσωπος από τον μπλόκο της Σαλαμάνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το σημείο που θα γίνει η συγκέντρωση σχεδόν από όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, και από τη Λαμία και πάνω, στον μπλόκο μας θα συγκεντρωθούν τα τρακτέρ. Εγώ έχω να πω το εξής. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με την κυβέρνηση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός μας δέχτηκε και αφού μας αποδέχτηκε, σημαίνει ότι έχει αναλάβει και την ευθύνη της οποιασδήποτε διαχείρισης όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήταν ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια ειρηνική διαδήλωση με ένα σχετικό όγκο τρακτέρ στην Αθήνα, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην Αθήνα. Εμείς το εξηγήσαμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα, θέλουμε να κάνουμε μια... να δείξουμε το πρόβλημα κάνοντας μια τυπική συγκέντρωση τρακτέρ στην Αθήνα, όχι από όλη την Ελλάδα. Δεν θα είναι και τόσο μεγάλος όγκος του τρακτέρ. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην Αθήνα. Η απάντηση ήταν όχι. Ας αναλάβει λοιπόν την ευθύνη, επειδή η απόφαση του μπλόκου της Εθνικής Σύσκεψης στη Νίκαια ήταν ξεκάθαρη ότι οι αγρότες θα κατέμουν στην Αθήνα με τρακτέρ και οι αγρότες δεν κάνουν πίσω σε αυτή την απόφαση. Το οποιοδήποτε πρόβλημα μας δημιουργήσει η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα έχει και την ευθύνη. Γιατί οι αγρότες δεν κάνουν πίσω. Εάν δεν μας αφήσουν ειρηνικά, θα πάμε με το ζόρι στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ.